Και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο, πάλι να φύγει με τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, είδεν ειν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδενίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις ή να τι σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε, και ουκ ημί μόνος, ότι ο Πατήρ με τεμού εγεί. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή ειρήνην έχετε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγών ενίκικα των κόσμων. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και πήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό, δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Αυτή δε στην αιώνιο ζωή ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, τον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να πείσω και νυν δόξασον με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον, προτού των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσε σάσου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και μη αυτούς δε δοκάς, και των λόγων σου τετηρήκασι, νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι, παρασού εστίν, ότι τα ρήματα αδεδοκάσμι δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθω και πίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί αυτών δέδοκάσμι ότι σύ εσύ και τα αιμά πάντα σάεστη και τα σάιμα και δε δόξασμεν αυτής. Και ουκ έτι μη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισι, και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου, ο δε δοκάσμι, ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματι σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ειν άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού, εκ του κόσμου ουκ εισι, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπερ αυτών εγώ αγιάζω εμ αυτών ίνα και αυτοί όσιν υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί
πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Είναι απάντες εν όσοι, καθώς η Πάτερεν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι δε δοκαύτης, είναι όσοι εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εισέν. Και είναι γινώσκει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω είναι όσοι εγώ κακίνι όσοι μετεμού, είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμι ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ δίκε και ο κόσμος σε ουκ έγνω εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω είναι η αγάπη ειν η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέντρων, όπου είναι κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Σοδέτος συμφωνούντων, αυτός
Πιστόμενος γνωρίσε δε πάση πουλών.
Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων όπου είναι κήπος εις όν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθη και ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ουν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ουν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν εξελθών είπεν αυτοίς. Τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτό Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ιστήκη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών με ταυτόν, όσουν είπεν αυτοίς ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Άλλην ουν αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε, ιδε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ιούνε με ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν, ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμη, ου καπόλεσα εξ αυτών ουδέναμ. Σίμωνον Πέτρος, έχων μάχεραν ήλκησεν αυτήν και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων και απέκοψεν αυτού το τίον το δεξιόν. Ειν δε όνομα το δούλο Μάλχος. Είπεν ουν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μαχαιράν εις την θήκην, το ποτήριον ο δε δοκέμει ο πατήρ, που μη πει ο αυτό. Ιουν σπήρα και ο χιλίαρχος και υπηρέτε των Ιουδαίων, συνέλαβον τον Ιησούν, έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον. Ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενι αυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας, ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να πολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού, Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερί και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ειστήκει προς τη θύρα έξω. Εξήλθε ο μαθητής ο άλλος ως ειν γνωστός το αρχιερί και είπε η θυρωρώ και εισήγαγε των μέτρων
Λέγιουν οι παιδί σκύθυρορός το Πέτρο, μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου. Λέγει εκείνος ουκ ημίν. Ιστίκησαν δε οι δούλοι και οι πειρέτε, ανθρακιάν πεποιηκώτες, ότι ψύχωσιν και θερμένοντο. Ειν δε μεταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ουν αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίνητο ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε δίδαξα εν συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτώ ελάλησα ουδέν. Τι με περωτάς? Επερώτησον τους ακικώτας, τι ελάλησα αυτής. Είδε ούτ' είδασιν, α, είπον εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντες εις των υπηρετών παρεστικός, έδωκε ράπισμα το Ιησού υπόν. Ούτως αποκρίνει το αρχιερί, απεκρίθη αυτό Ιησούς, ή κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις. Απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Είπον αυτό, μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή, ειρνήσε το ουν εκείνος και είπεν, ουκ ημί. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενείς ον που απέκοψε Πέτρος το οτίον, ουκ εγώ σε είδον εν το κήπο μεταυτού. Πάλινουν ειρνήσατο Πέτρος και ευθέως αλέκτορ εφώνησεν. Άγουσινουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωί. Και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μην ιανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Τα λιμπάνι των διδάσκαλων και παραλαμβάνι των διάβολων. Τι φλούτε το πάτι της φιλαργυρίας εκπίπτει του ποτός ο σκοτισμένος. Ως γαριδίνα το βλέπει ο τον φωστήρα πολύ σας τριά. Προσόν βοήσομεν, ο παθόν και συμπαθόν ανθρώπης δόξα σοι. Σήμερον ο Ιούδας παραπείτε Θεός εμπίον και αλλοτριούτε του χαρίσματος. Υπάρχον μαθητής
σωτηρίαν των Χριστών, αυτόν δοξάσομε. Την φιλαδερφία τη σώμετα, ω σε Χριστό αδελφή, εμεί το συμπαθέ προ του πλησίων ημών, ή να μείωσε το δούλο κατά κρυκό. Τα δυνάρια έως ο Ιούδας με τα μελιθέντες μηδέν ωφελίζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δε δοξασμένα περί σου ελαλήθη πανταχού, ότι εκεί σας αρκεί τον όλον ποιητήν, Θεότο και Μαρία, πανύμνητε και απειρόγαμε. Ο μαθητής ο διδασκάλου συνεφώνει την τιμή και τριά κάτω σύλλαβούσα και τεκούσα δίστην των ίδιων παρθένες όζε τους εμεγαλύνοντας. Σήμερον Γρηγορίο Ιούδας παραδούνε των Κύριων τον πρωτο αιώνα σωτήρα του κόσμου. Τον εκ πέντε άρτων χορτάσαν τα πλήθη, σήμερον ο άνομος αρνείται των διδάσκαλων, μαθητής γενόμενος δεσπότην παρέδοκεν, Αργυρίο πέπρα και τον μάνα χορτάσαντα τον άνθρωπο. Σταυρό προσήλωσαν οι Ιουδαίοι των Κύριων, τον διατεμώντα την θάλασσα ράβ, και διαγαγώντα αρθούς εν ερήμο, σήμερα τη λόγη την πλευράν αυτού εκέντησαν, τους πληγές μας δείξαντος υπέρ αυτών την Αίγυπτον, και χωρίν επότησαν το μάνα τροφήν αυτή σωμρήσαν τα. Κύριε, επί το πάθος το εκούσιον παραγενόμενον σε βόες τις μαθητές σου, καν μίαν ώραν μου κυσίσατε, αγρυπνήσε με τεμού, πως επιγγείλατε αποθνήσκην διεμέ,
καν τον Ιούδα θεάσαστε πως σου καθέβει, αλλά σπουδάζει προδούνε με τις παρόμεις, εγείρεστε προσέξαστε μη τις με αρνήσετε, βλέπον με το σταυρό μακρότη με δόξα εσύ. Δόξα μακρύ και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια Υί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε Θεοτό και Υί των αχώρητων εν ουρανείς χωρίσασα εν μήτρα σου. Χαίρε Παρθένε των προφητών το κήρυγμα. Δις έλαψεν ημίν ο Εμμανουήλ, χαίρε μήτυρ Χριστού του Θεού. Ποιώσε τρόπος Ιούδα, προδότην του Σωτήρος, ηργάσα τον μη του χωρούσε τον Αποστόλ. Τον ιαμάτων εστέρισεν, μη συνδυπνήσας εκείνης σε της τραπέζης απόσετον, μη τον άλλον ύψας τους πόδας τους ούς υπερίδεν. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτες κρατήσαντες ήσουν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών, ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως θανατώσος είναι αυτόν και ουχεύρον. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχεύρον, ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως έφη δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτό. Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτό, ουδέν αποκρίνει ούτι σου καταμαρτυρούσι. Ο δε Ιησούς εσύ όπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτό, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημιν είπεις είσαι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς, σι είπας, πλην λέγω ημιν, απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων.
ιδούν ειν οικούσατε την βλασφημίαν αυτού, τι ημίν δοκίμ. Ιδέ αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφησαν αυτό. Ιδέ ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημίν Χριστέ, τι είσαι στην οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν διαυλή και προσήρθεν αυτό μία παιδίσκη λέγουσα και εσύ είστα με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε Ιρνήσα το έμπροσθεν αυτόν πάντων λέγον ουκ είδα τι λέγεις. Εξελθώντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτής εκεί και ούτως ειν με τα Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ειρνήσα το μεθόρκου ότι ουκ είδα τον άνθρωπο. Με τα μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπων το Πέτρο, «Ηθός και εσύ εξ αυτόν ειν, και γάρι λαλιά σου δήλωσε ποι». Τότε ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνήν, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον, και ευθέως αλέκτορ εφώνησε. Και εμνήστη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ηρικότος αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσει με. Και εξελθών έξω, έκλαψε πικρό. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Τη συλλαβούση σε παρανόμης, ανεχόμενο σου το σεβό. Σκορπίσατε τα δώδεκα πρόβατα τους μαθητάς μου. Η δυνάμη πρίβουσι δώδεκα λέγεώνας παραστήσε αγγέλο. Αλλά μακρό θύμο είναι απληρώθη, αεδήλωσα ημί. Ο Θεός ηλαστικτήμη και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως φίλη σωτηριών και παράδεισον τερπνών, και φωτός αηδίου, νεφέλη υπάρχουσαν την Αγίαν Παρθένων, υμνήσομεν άπαντες λέγοντες το χαίρε αυτοί. Είπατε παράνομοι τι ακούσατε παρά του σωτήρους ημών, που νόμον εξέθετο και των προφητών τα διδάγματα. Όσουν ελογήσαστε Πιλάτο παραδούνε τον εκ Θεού θεολόγων και λυτρωτήν των ζυγών ημών. Σταυρωθεί.
των σων χαρισμάτων να ιερετριβώντες και κακούργων αντέρια του ή τον δολάβην ή των δικαίων φωνεύτερ. Εσύ ο πας δε Χριστέ φέρον αυτόν την προπαίτεια παθήθερον και σώσε ημάς ως φιλάνθρωπο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι ο καίκο με παρησία δια τα πολλά ημών αμαρτήματα σύ τον εξουγεννηθέντα της όπισον Θεοτό και Παρθέ. Πολλά γαρισχύδε εις εις μητρός προσεμένη αδεσπότου μη παρήδης αμαρτωλώνη και εσύ ασυπάσεμνος ότι ελεήμον εστί και σώζει δυνάμεος και το παθήνει περ ημών καταδεξάμενος. Έστησαν τα τρία κοντά αργύρια την τιμή του τετιμημένου πονετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ. Γρηγορείτε και προσεύχεστε την να μη εισέλθετε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενείς διά το γρηγορείτε. Εδώ κανείς το βρώμα μου κολλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Συ δε Κύριε αναστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η εξ εθνών υμνούμε σε Θεοτό και Αγνή ότι Χριστόν τον Θεόν ημωνέτεκε τον εκ της καταραστής ανθρώπους δια σου ελευθερώσαντα. Ω πως Ιούδας ποτέ σου μαθήρης την προδοσία πρώτη με Κύριε δόξαση. Και υπέρ του καταξιωτήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ακούσομεν. Κύριε δόξα σοι.
Το καιρό εκείνο άκουσι τον Ιησούν από το Καϊάφα εις το Πρετόριον δε πρωί και αυτοί ουκ εισήλθον εις το Πρετόριον ή να μη μιανθώσιν αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε «Την ακατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου». Απεκρίθησαν και είπαν αυτό «Ημιήν ούτος κακοποιός, ουκ αν συ παρεδόκαμεν αυτόν». Είπεν ουν αυτοίς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και κατά των νόμων ημών κρίνατε αυτόν». Είπον αυτό οι Ιουδαίοι «Ημίν ουκ έξες την αποκτήνε ουδένα». Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείον είπε «Σήμερα ποιο θανάτω ήμελεν αποθνίσκην». Εισήλθεν εις το Πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και φώνησε τον Ιησούν και είπε αυτό «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη αυτό Ιησούς «Αφέ αυτούς η τούτο λέγεις ή άλλης είπων περί εμού». Απεκρίθη ο Πιλάτος «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε μη, τι επί σας». Απεκρίθη ο Ιησούς «Η βασιλεία η εμίου κέστην εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμί, ή υπηρέτε αν η εμί γονίζω, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης». Νην δε η βασιλεία η εμίου και στην εντεύθεν. Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος ουκούν βασιλεύσισι. Απεκρίθη ο Ιησούς «Συ λέγεις ότι βασιλεύσι μη εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πασόν εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό ο Πιλάτος «Τι εστιν αλήθεια». Και τούτο λοιπόν πάλιν εξήλθεν προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής «Εγώ ουδε μη ανετίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν ή να ένα ημίν απολύσω Πάσχα. Βούλεστε ουν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων». Εκράβγασαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες «Μη τούτον αλλά τον Βαραβάν, ειν δε ο Βαραβάς ληστής». Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε και οι στρατιώτε πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθεν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής «Είδε άγω ημίν αυτόν έξω ή να γνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτία βρίσκω». Εξήλθεν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και των πορφυρούν ημάτιων και λέγει αυτής «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε κράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν
ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησεν. Ότε ουν οίκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη και εισήθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, πόθεν εισή, ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκέδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος, εμί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσε και εξουσίαν έχω απολύσεσε. Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημίν συνδεδομένον άνωθεν. Δια τούτο απαραδιδούς με σημίζων αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Κέσαρος. Πάσο βασιλέα αυτόν ποιόν αντιλέγει το Κέσαρι. Ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων Λιθόστρωτων, Εβραϊστή δε Γαβαθά, ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε όσοι έχθη, και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, είδε κράβγασαν, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω, απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε ουν παραέδωκεν αυτόν αυτής σταυρωθεί. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Αναβαλλόμενος προσωσιμάτιον γύμνος της κρίσιν ιστάτω εσύ αγώνηρα πείσμα εδέξατο υποκυρώνον έπλασεν ο δε παράνομος λαός το σταυρό προσήλωσε τον Κύριον της δόξης. Τότε το καταπέταλμα του ναού εσχύθη, ο ήλιος εσκότασε, μη φέρον θεάσασε θεόν υβριζόμενον, ον δρέμει τα σύμπαντα απ' τον πρόσκυνη. Στον αιώνα να μην ειρήνευσον τον κόσμο ρου εκ παρθένου καταδεξάμενος Κύριε σάρκα φορέσε υπερδούλων ειν φόνος ενδοξολόγο με φιλάνθρωπε. Αντί αγαθώνων επίσας Χριστέ το κατεδίκασαν όξος και χωλήν σε ποτίσαν. Αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών ότι ουσιν ήκατη συν συγκατάβασιν.
κεφαλάς αυτών, μη ξυρίζουν και κρέμπιν μεσάγοντες, αλλά τόσο απ' τις Κύριε κατά τα έργα των, ότι και να κατά σου εμελέτησαν. Ούτε γύρος εσύστη, ούτε πέτρεος εράγησαν, Εβραίους έπεισαν, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε των νεκρών η ανάσταση. Αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι και να κατά σου Σαρκοθένα έγνομε, Θεοτό και Παρθένε, μόνοι αγνοί, μόνοι ευλογημένοι, δύο απάψτος εανήμπουντες μεγαλύνομε. Αυτός γαρέστην ο ενθαλάσσιος σας.
και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε η πύλη του βασιλέως της δόξης, η νοήψιστος μόνος διόδευσε, και πάλιν εσφραγισμένη κατέλειπε η σωτηρία των ψυχών ημών. Ότε παρέστη στο Καϊά, κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο, ειδών Ιουδάς ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, με τα μελιθέα πέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον, ημαρτών παραδούσε μαθών. Ιδέ είπων τι προς ημάς σιώψει και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθώ να πήγξα το. Ιδέ αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων ουκ έξε στη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερο. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια τη τιμήν του τετιμημένου όν ετιμήσαν το από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμαίος καθάσινε τα ξέμη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό «Συλλέγεις» και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό τον αρχιερέο και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζειν
των ηγεμών αλίων. Κατά δε εορτήν ιώθιο ηγεμών απολύν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον. Ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστό. Ή διγαρότη διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν, υγιεινή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατών αρδί αυτό. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, η δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν πείσουν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσι αυτό πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμον έφη, τι γαρ κακόν επίσεν, οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ειδόρ απενύψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώς ημί από του αίματος του δικαίως τούτου ημί σώψεσθε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελός σας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην της πείραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού εν έπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα του εγκάρευσαν οι ναάροι των σταυρών αυτού. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα.
το άθροισμα των Ιουδαίων, το Πιλάτο ιτήσατε τον σταυρωθήνε σε Κύριε. Αιτία γαρεσίμι ευρώντες των υπεύθυνων Βαραβά, υπερλόγων των δίσκη των ίδιων αυτών δυσόπισα σε τα συχάσιμα. Κύριε, ούτωλης την συνόδη πόρο λάβων το ενέμα τη χείρας Υπότιτλοι AUTHORWAVE
την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς, ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήδης προσηλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Προσκυνούμεν σου τα πάντα.
δόξων σου Ανάσταση. Υιός Θεού Δέη εορτάσομεν και γαρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετήθη Χριστός ο Θεός. Αλλε καθάρομεν εαυτούς από παντός μολύς μου και ειλικρινός δεηθόμεν αυτόν. Ανάστα Κύριε, σώσον ημάς ως σε κρεμάμενον Χριστέ εις εκείσασα ανεβούατι το ξένον όλο μυστηρίον Υιέ μου πως επί ξύλου θνήσχης σαρκή πυγνήμενος ζωής χορηγέ. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμία σου αίματι, ο σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς την Αθανασία επίγασα σαν ανθρώπης σωτήρι μον. Ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομεν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής ο εστί πρετόριον και συγκαλούσιν όλην την σπήραν. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περί τη θέασιν αυτό πλέξαντες ακάθινον στέφανον και ήρξαν το ασπάζεσθε αυτόν και λέγειν χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμο και ενέπτυον αυτό και τη φέντε στα γόνατα προς εκείνουν αυτό. Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσωσιν αυτό. Και αγκαρεύουσι παράγοντα ήμωνα Κυριναίων ερχόμενον απαγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ή να άρει των σταυρών αυτού.
και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστίμεθε ερμηνευόμενον κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό ποιήνε σμυρνημένων ίνων, ο Δεού και λαβέ. Και σταυρώσαντες αυτόν, διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τη στιάρη. Ειν δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν. Και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και συν αυτός σταυρούσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εκ θεβονίμων αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά ανώμων ελογίσθη. Και οι παραπορευόμενοι ευλαστήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, «Ουά, ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων είναι από του σταυρού, είναι αείδωμεν και πιστεύσομεν αυτό». Δόξα την προθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ, Κύριε. Εν τη βασιλεία σου νύστη τιμών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγον ενάπηκος δια ξύλου δε σταυρού όλης της παράδεισον άκησε ο μεγαργευσάμενος δολύνη θέτησε του πείσαντος ο δες εισταυρούμενος Θεόν ομολόγησε των κρυπτόμενων νίσθητη και ημών σωτήρεν η βασιλεία σου. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται τον του νόμου ποιητήν, εκμαθή του ονείσαν το άνομι και ως παράνομον αυτόν, τον πιλάτο βήμα τι έστησαν κραυγάζονται σταύρωσον τον εν ερήμο του τους μανάδοντισαν το ημίζε των δικαίων ληστήν μη μισάμενη πίστη κραυγάζομεν μνήστητη και ημός σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελέηθησονται τον Θεοκτόνον ο εσμός Ιουδαίων έθνος το άνομον προς Πιλάτων εμμανός πανακράζον έλεγε σταύρωσον Χριστόν των ανεύθυνων βαραβάντε μάλλον ούτι ήτησαν το ημείς δε θεγόμεθα Χριστού του εγνώμονας την φωνή προς αυτόν νίσθητη και ημών σωτήρεν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται
η ζωή πόρο σου πλευρά, ως εξεδέμπη γη αναβρίζουσα την εκκλησία σου Χριστέ, ως λογικόν ποτσίζει παράδεισον εντέρθεν μερίζουσα, ως η σάρκα της τέσσερα Ευαγγέλια των κόσμων αρδεύουσα, την κτήση νευραίρουσα και τα ίδια πιστός διδάσκουσα, προσκυνή τη βασιλεία σου. Μακάρι ειρηνοποί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, εσταυρώθης διέμε, ή να εμή πηγάσει στην άφεση, εκεντήθη στην πλευρά, ή να κρούνου ζωή σαν αυλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθι των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου, πιστούμενος κράζος εισαγόντα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σώπερ και το πάθη σου. Μακάρι δε διωμένη έλεγχης δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών, σταυρουμένο σου Χριστέ, πάσα ηκτήσεις βλέπουσα έτρεμε, τα θεμέλια της γης, διενώνει το φόβο του κράτου σου, πως ήρεσε κρύπτοντο και του ναού εράγει το καταπέτασμα, τα όρια τρόμαξαν και πέτρες χίστησαν και ληστής ο πιστός κραυγάζωση και ημίν σωτήρ το μνηστητή. Μακάρι εστε όταν ονειδήσασεν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και ένε μου το χειρόγραφον ημών, εν το σταυρόνι έριξας Κύριε και λογιστής εν της νεκρής, τον εκείσε τυραννών έδεισαν.